Η πρόταση για τη ΔΕΗ που η κυβέρνηση έστειλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αφορά την πώληση μονάδων είναι η χειρότερη που έχει συζητηθεί μέχρι σήμερα. Είναι μια καταστροφική πρόταση που οδηγεί τη ΔΕΗ σε κλείσιμο και την περιοχή μας σε καταστροφή. Στην ουσία αφήνει τη ΔΕΗ με τις παλιές ρυπογόνες και χαμηλής απόδοσης μονάδες και δίνει τις καλύτερες και με μακρά διάρκεια ζωής στους ιδιώτες. Εκ των πραγμάτων η ΔΕΗ δεν μπορεί να είναι ανταγωνιστική και αυτό θα την οδηγήσει σε κλείσιμο. Η ΔΕΗ θα κλείσει, θα πτωχεύσει γιατί δεν θα μπορέσει να κρατηθεί στη ζωή χωρίς να έχει λυθεί κανένα τα μεγάλα θέματα που έχουμε βάλει γύρω από το θέμα ενέργεια και ΔΕΗ. Δεν έχει βρεθεί πώς θα επιστραφούν τα εδάφη που αυτή τη στιγμή ανήκουν σε ένα δημόσιο φορέα, ανήκαν στη δημόσια ΔΕΗ, πώς θα επιστραφούν πίσω στο δημόσιο. Δεν έχει συζητηθεί η διασφάλιση ότι αν αποτύχει αυτό το πλάνο δεν θα περάσουμε στα νερά και κινδυνεύουμε να χάσουμε υδροελεκτρικές μονάδες και τα νερά. Δεν έχει συζητηθεί τι θα γίνει με τις θέσεις εργασίας, πώς διασφαλίζεται το εργασιακό μέλλον των εργαζόμενων. Δεν έχουν διασφαλιστεί φυσικά οι μετεγκαταστάσεις σε ανθρώπους και χωριά που μένουν δίπλα στα ορυχεία και θα μείνουν αν δεν υπάρξει μία πρόβλεψη και μία δέσμευση της πολιτείας για αυτό το θέμα. Δεν έχουν συζητηθεί πώς θα αποκατασταθεί το περιβάλλον. Με όλα αυτά στον αέρα, δεν έχει ακόμη βρεθεί λύση για τις τηλεθερμάνσεις. Με μία μονάδα που θα γίνει στο μέλλον, αυτό δεν διασφαλίζει τίποτε ούτε και για το αμύνδιο παρά τις όποιες διακηρύξεις. Και χωρίς να έχει συζητηθεί τίποτε από αυτά, η ΔΕΗ πηγαίνει προς πώληση. Εμείς στο χθεσινό συντονιστικό ζητήσαμε δύο συγκεκριμένα πράγματα. Το πρώτο είναι την διαπραγμάτευση με τη ΔΕΗ να την έχει στα χέρια της περιφέρεια, διότι αυτή μπορεί να βάλει στο τραπέζι όλα αυτά τα θέματα που είπαμε. Είναι προφανές ότι η γενόπτω μόνο που μπορεί να διαπραγματευτεί εκ του θεσμικού της ρόλου είναι η θέση της εργασίας. Για όλα τα άλλα, η περιφέρεια λοιπόν στην ουσία παρακορεί τη διαπραγμάτευση στη γενό και η ίδια είναι απλώς παρατηρητής των εξελίξεων. Ζητήσαμε να αποσυρθεί αυτή η πρόταση και να αποσυρθεί και το ΦΕΚ της κυβέρνησης που μιλάει για την πώληση του 40%. Με αυτό το ΦΕΚ του Μαΐου του 2017, όπου στην ουσία αποφασίζεται αυτή η πώληση του 40% και η εχώρηση των πελατών της ΔΕΗ με τη συνέχιση των ΝΟΜΕ, με αυτή τη τιμή που γίνεται, δεν έχει μέλλον ούτε η ΔΕΗ ούτε η περιοχή. Ο μόνος τρόπος για να γίνει αυτό είναι οι βουλευτές, οι κυβερνητικοί της περιοχής, αλλά και όλοι οι βουλευτές, να ζητήσουν να φύγει από τη μέση αυτή η πρόταση και όλο το θέμα να συζητηθεί από μηδενική βάση, ιδαλλιώς να παραιτηθούν. Αυτό έπρεπε χθες το συντονιστικό να ζητήσει από τους παρόντες βουλευτές, οι οποίοι με θράσος, ειδικά ο βουλευτής της ΠΕ Κοζάνης, έχει δηλώσει ότι πιθανόν να είναι και καλή η πώληση των μονάδων του 40%, αυτή η πρόταση που οδηγεί στο σβήσιμο την περιοχή. Αντί λοιπόν να ζητηθεί από τους βουλευτές να ζητήσουν να σταματήσει αυτή η διαδικασία ή αλλιώς να παραιτηθούν και να ρίξουν την κυβέρνηση, αποφασίστηκε να γίνει ένα ακόμη συλλαλητήριο. Φυσικά δεν συζητάμε ούτε για τις θεσμικές εκτροπές που φώναζε ο Περιφερειάρχης, ούτε για τίποτε. Η ελπίδα πιστεύω που έχουν είναι η ιστορία αυτή να τραβήξει και να φτάσουμε στις εκλογές και ίσως προεκλογικά να γίνουν θεαματικές κινήσεις. Είναι λυπηρό, ενώ όλα τα θέματα, τα μεγάλα ζητήματα της περιοχής και η μεγαλύτερη επιχείρηση της χώρας που σχετίζεται όχι μόνο με τη Δυτική Μακεδονία, αλλά με την ανταγωνιστικότητα και την ζωή της χώρας ολόκληρης, είναι ένα εθνικό θέμα. Το διαχειρίζεται αυτή η Περιφερειακή Αρχή με τόση επιπολαιότητα, κυρίως με ένα μόνο στόχο. Να προσπαθήσει να σώσει τις κυβερνητικές, να στηρίξει τις κυβερνητικές επιλογές, να κρατήσει τις καρέκλες της, να πάρει το χρήσμα και δεν ξέρω...